Κεφαλάς Βασίλειος ονομάζομαι, είμαι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού της Ανατολικής Πυρίας Καλλιτεχνικής και διανομέας στο επάγγελμα. Προσφάτως έχουμε συγκροτήσει αυτή την επιτροπή αγώνα διανομέων φαγητού Θεσσαλονίκης για να αναδείξουμε και κάποια και ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν διανομής, όπως το ότι εργαζόμαστε ουσιαστικά με ένα δικό μας κεφάλαιο, πληρώνουμε εμείς το μηχανάκι, τις βενζίνες, τα καύσιμα δηλαδή, όλο τον εξοπλισμό, κράνος, αδιάβροχα, οτιδήποτε άλλο αφορά την ένδυση για να μπορούμε να εργαστούμε και ό,τι φθορές έτσι πάθουν τα μηχανάκια. Προσφάτως βέβαια έχουμε και εδώ είμαστε σε ένα τρίμηνο συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ατυχήματα δολοφονίες που τα χαρακτηρίζουμε εμείς, γιατί επικρατεί αυτή η μνημονιακή πολιτική όπου δεν μας προστατεύει σε τίποτα εμάς τους εργαζόμενους, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, και το τονίζω το υγιεινής γιατί πέρα από διανομής χρησιμοποιούμαστε σαν εργαζόμενοι και μέσα στην κουζίνα και κάνουμε και τους εμβιτόριους και καταλαβαίνετε που διαφορά και θέμα υγιεινής αλλά και ασφάλειας, διότι δεν παρέχεται όλος αυτός ο εξοπλισμός να είναι τελικό το μηχανάκι από την εταιρεία ή το κάθε κατάστημα, τον κάθε εργοδότη. Δεν υπάρχουν ελέγχοι, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, έχουν αχρηστεύσει όλα τα όργανα του κράτους, έχουν αντιστρέψει τους ρόλους και αντί να προστατεύουν τον εργαζόμενο, προστατεύουν τον εργοδότη. Στα δικαστήρια, να πας, δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Βλέπουμε τι αποφάσεις βγάζουν πλέον τα δικαστήρια και οι δικαστικοί. Καταδικάζουν τους εργαζόμενους που διεκδικούν τα δεδομένα τους και έχουμε καταντήσει να χάνουμε τη ζωή μας για ένα πενιχρό μεροκάματο. Στάξεις του 2,5-3 ευρώ, αν αφαιρέσεις όλα αυτά από τον εξοπλισμό, μιλάμε για ένα πολύ πενιχρό μεροκάματο.